Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Την έκθεση του κυρίου Προβόπουλου που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην κλιματική αλλαγή και στις οικονομικές επιπτώσεις που αυτή θα επιφέρει στην Ελλάδα. Τι λέει? Ακριβώς. Και στις περιβαλλοντικές, αλλά κυρίως επικεντρώνεται στις οικονομικές επιπτώσεις που θα είναι τεράστιες τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό και συστήνει στους Έλληνες πολιτικούς να φροντίσουν για την εκπόνηση πολιτικών και για τη λήψη εκείνων των μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κάτι που βεβαίως σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία δεν το έχουμε ακούσει να γίνεται. Πρέπει να σου πω ότι σχολιάζοντας την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων θεωρούν ένα πολύ σημαντικό βήμα το γεγονός ότι αναφέρεται κλιματική αλλαγή σε μια τόσο σημαντική έκθεση, αν και πιστεύουν ότι λείπουν βασικά κομμάτια όπως αυτό της βιοποικιλότητας. Με εκτενείς αναφορές στα πενιχρά αποτελέσματα της Συνόδου για το Κλίμα του ΟΗΕ που έγινε στον Ντέρμπαν της Αφρικής, όπου οι ηγέτες ανέβαλαν τη λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή για μετά το 2020, αλλά και στην έκθεση του ΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία η πολιτική αδράνεια για την αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής θα στοιχήσει 50% περισσότερο στο παγκόσμιο ΑΕΠ από ότι η πρόληψή της, η έκθεση Προβόπουλου στέλνει ένα καθαρό μήνυμα και στους Έλληνες πολιτικούς. Γιατί αν σήμερα θεωρούμε το χρέος των 350 δις ασήκωτο για την Ελλάδα, αν τα επόμενα χρόνια δρανείς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αυτό θα στοιχήσει στη χώρα μας πολύ παραπάνω. Η αδράνεια στην έγκαιρη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσε να μας κοστίσει έως και 700 δισεκατομμύρια μέχρι το 2100. Υπερπολαπλάσιο ποσό σε σχέση με το χρέος της χώρας. Η έκθεση κινείται κυρίως γύρω από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών, χωρίς πολλές αναφορές σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μιλάει για περιβαλλοντικά ζητήματα. Στην έκθεση του διοικητή, εμείς είδαμε έμφαση κυρίως στην κλιματική αλλαγή και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς όμως θέλουμε να δούμε την οικονομία να παίρνει μια πράσινη στροφή συνολικά προς πράσινη καινοτομία, πράσινες θέσεις εργασίας, προστασία της βιοποικιλότητας που είναι και το της χώρας. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, η χώρα αντί να μειώσει, αύξησε τις κατακεφαλή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με 0,61 γραμμάρια διοξίδιου του άνθρακα ανά μονάδα ΑΕΠ. Ενώ η Σουηδία, που έρχεται πρώτη στην Ευρώπη, καταγράφει μόλις 0,02 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά μονάδα ΑΕΠ. Παρά την άσχημη κατάταξή της, η Ελλάδα, πιεζόμενη από την κρίση, ετοιμάζεται τώρα και για περαιτέρω αξιοποίηση ορυκτών καυσίμων με διάνοιξη λιγνητικών πεδίων αλλά και εκμετάλλευση πετρελαίου. Να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο για να παράγουμε ηλεκτρισμό στα νησιά, τα νησιά μας τα οποία μαστιγώνονται από τον αέρα και στεγνώνουν κάθε καλοκαίρι από τον ήλιο. Εμείς εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο για την ηλεκτροπαραγωγή εκεί και να χρεώνουμε την εθνική οικονομία με 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις ετησίως λόγω του κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, αν και σημαντική, δεν αποτυπώνει το σύνολο των περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά, αλλά κυρίως εξαλείται στις πολιτικές για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά από τις προεκλογικές εξαγγελίες των πολιτικών κομμάτων. Και τελευταία ενημέρωση για τις δράσεις του ΣΚΑΙ αυτή την Κυριακή. Βεβαίως. Να θυμηθούμε λοιπόν οι τέσσερις δράσεις που γίνονται. 29 Απριλίου, Κυριακή, στο Λαγονίσι, καθαρισμός παραλίων Πεύκου και Ευκαλύπτων, σε συνεργασία με το Δήμο Σαρονικού. Επίσης, καθαρισμός στο Βύρονα, στο Πάρκο Καραολί και Δημητρίου, με το Δήμο εκεί, οι εθελοντές και το ΣΚΑΙ. Τρίτος καθαρισμός στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, στο σημείο ανάμεσα στο λόφο του Αρείου Πάγου και της αρχαίας αγοράς, με το Σύλλογο των Ξεναγών και το ΣΚΑΙ βεβαίως και το Δήμο Αθηναίων. Και τέλος, καθαρισμός του παραποτάμιου δάσους του Αξιού στο 300 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης. Έδεσα, όλα αυτά θα γίνουν την Κυριακή, Σία. Γιατί σήμερα το πρωί έγινε ένας άλλος καθαρισμός στην παραλία στο Καβούρι. Αυτό ακριβώς έγινε με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Πρεσβείας. Να δούμε λοιπόν και το ρεπορτάζ. Και την ενεργή συμμετοχή της ΕΛΜΕΠΑ. Σε ένα διαφορετικό ρόλο όπως δεν τον έχουμε συνηθίσει, ο Αμερικανός πρέσβης φόρεσε γάντια και καθάρισε την παραλία στο Καβούρι. Η Αμερικανική Πρεσβεία γιόρτασε με αυτόν τον τρόπο την ημέρα της Γης σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Ελπίζουμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας και στο μέλλον με την ΕΛΜΕΠΑ, η οποία τα τελευταία 30 χρόνια ευαισθητοποιεί το κοινό για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η οποία έχει τους πιο θεαματικούς φυσικούς σπόρους στον κόσμο. Οι καθαρές θάλασσες και ακτές είναι το μεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδος και γι' αυτό πρέπει όλοι μας να βάλουμε ένα χεράκι, να τις διατηρούμε καθαρές για τις επόμενες γενιές και να μπορούμε όλοι να τις χαιρόμαστε. Εθελοντικός καθαρισμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή των αυριανών πολιτών. Έτσι, οι μαθητές του American Community Schools άφησαν τις τάξεις και έπιασαν δουλειά. Τώρα, στο σχολείο μας, επανειλημμένως έχουμε αυτή την έννοια μέσα από την ύλη του σχολείου και προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να είναι ευαισθητοποιημένα ως παγκόσμιοι πολίτες.
Οι μαθητές καθάρισαν την παραλία από μπουκάλια, σακούλες, από τσίγαρα και κάθε είδους σκουπίδια, με την ελπίδα να παραμείνει καθαρή μέχρι να την επισκεφτούν οι πρώτοι λουόμενοι του καλοκαιριού.